Αισιόδοξα παραμένουν τα μηνύματα για τη φετινή σεζόν, με την Κρήτη να συνεχίζει να αποτελεί κορυφαία επιλογή για διακοπές σε επίπεδο Ευρώπης. Μπορεί το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία να προβλημάτισε σε πρώτη φάση τον κλάδο του τουρισμού, ωστόσο η ροή των κρατήσεων παρουσιάζεται ικανοποιητική. Από τα 1.750 slots που είναι για το Ηράκλειο και γύρω στα 700 για τα Χανιά, δηλαδή περίπου 400.000 θέσεις, υπολογίζουμε ότι περίπου 200.000 θα έρθουν. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της TUI Holiday Atlas Summer 2022, η οποία αποτυπώνει τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο γερμανικός τουριστικός κολοσσός, η Κρήτη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Εκτιμά δε πως τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται μια τάση για διακοπές με υψηλότερο προϋπολογισμό, γεγονός που ενισχύει το θετικό κλίμα. Σε δύσκολη θέση, ωστόσο, βρίσκονται ξενοδοχεία τα οποία μέχρι τώρα δούλευαν με αμιγώς Ρώσους επισκέπτες. Είναι πολύ αργά για να μπορέσουμε τουλάχιστον τους πρώτους μήνες να τα αντικαταστήσουμε, ίσως να τα καταφέρουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξει στήριξη. Τώρα, εάν θα έχουμε από την Ουκρανία και από τη Ρωσία πελάτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Στο λιμάνι Ηρακλείου έριξε άγκυρα το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιεί home board για φέτος. Το πλοίο ήρθε με 968 επιβάτες, τους οποίους θα αφήσει και θα παραλάβει 1090 που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Από τις 3 Τετάρτου πλέον αρχίζουν κανονικά τα προγραμματισμένα ταξίδια κρουαζιέρας με την TUI. Θα έρχεται κάθε Κυριακή, θα φορτώνει από εδώ, θα φεύγει για την κρουαζιέρα και μετά από 7 μέρες πάλι θα γυρίζει και θα ξεφορτώνει στο Ηράκλειο. Το κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε από το Ντουμπάι, πέρασε από την Αλεξάνδρεια και έφτασε στο Ηράκλειο. Αναμένεται ωστόσο να συνεχίσει το ταξίδι του για Πειραιά και από εκεί στην Ιταλία. Όλα μαζί έχουμε περίπου 258 δρομολόγια μέχρι τώρα, έχουν δηλαδή κλείσει προσεγγίσεις. Οι επιβάτες θα μπορούν να επισκέφτονται και την αγορά του Ηρακλείου και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί πραγματικά θα τονώσει την οικονομία εδώ, την τοπική οικονομία του Ηρακλείου και γενικά ολόκληρης της Κρήτης, θα έλεγα εγώ.